αφήνουμε τους οδηγούς. Ανεβαίνουμε πάνω, φτάνουμε στο λίθο, βάζουμε το ουρετηρισκόπιο μας. Πηγές ενδοσκοπικής λιθοτρεψίας. Θα αναφερθώ επιγραμματικά γιατί θα μας το πει ο Νίκος ο Καλογεράς αργότερα πιο επισταμένα. Ο ηλεκτροϊδραυλικός, λιθοτρύπτης υπερήχων, πνευματικός λιθοτρύπτης, ο συνδυασμός υπερήχους με πνευματικού λιθοτρύπτη και τελευταία τα lasers με πολύ μεγάλη και καλή εφαρμογή. Πόσοι χρησιμοποιείτε ακόμα στην ουρετηροσκόπηση ηλεκτροϊδραυλικό λιθοτρύπτη? Ένας. Άλλος. Για όσους δεν έχετε laser, σας λέω ότι είναι μια πολύ καλή πηγή λιθοτρυψίας. Εγώ νομίζω ότι την έχουμε υποτιμήσει. Όσοι έχετε laser, δεν συζητάμε, θα χρησιμοποιήσετε το laser. Τελειώσαμε, εντάξει. Για όσους δεν έχετε laser, πάρτε ηλεκτρόδια ηλεκτροϊδραυλικού λιθοτρύπτη χαμηλής διαμέτρου, τα 1,6 friends που κυκλοφορούν, και αν δουλέψετε με χαμηλή ένταση, είναι ένας πολύ αποτελεσματικός λιθοτρύπτης και αν τον προσέξετε στη χρήση του, δεν είναι τόσο επικίνδυνος όσο νομίζουμε. Κύριε Γιανακόπουλε, δεν αμφισβητώ αυτά που λέτε, είναι πάρα πολύ καλά. Θα ήθελα λίγο να επικεντρωθούμε στην πραγματικότητα. Η πραγματικότητα στα νοσοκομεία είναι δύσκολη. Επομένως, με βάση αυτό, να εξετάζουμε και εναλλακτικά σενάρια πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τον άρρωστο. Δηλαδή, να τον πούμε, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο και όχι να τον πούμε, αφού δεν έχουμε αυτό, αυτό και αυτό, φεύγεις, πήγαινε, ξέρω εγώ, σε ένα άλλο κέντρο, πάνε στην Αλεξανδρούπολη. Το έχουμε κάνει. Το κάνετε αυτό, σας παρακαλώ, δεν μπορούμε να σας χειριστούμε όλοι πολύ. Εξαρτάται πόσο θα επιμείνετε με την τεχνολογία, γιατί η τεχνολογία έχει και ευθύνες και απέναντί μας, διότι πρέπει να ορίσει ξανά τις τιμές. Να μην φτάνουμε στο σημείο να κρατάμε άρρωστο 6 μήνες την αναμονή για να πάρουμε ένα μπαλόνι διαστολής. Να κάνω λίγο πιο πίσω να πάω σε αυτό που ανέφερε όμως ο κ. Γιανακόπουλος. Σήμερα και έχουν φτηνή το πηγή λέιζερ, πηγή ενέργειας λέιζερ, και πλέον δεν μπορούμε πλέον να ασχολούμαστε με άλλες πηγές ενέργειας, θα το έλεγα έτσι πιο ομά, είναι πηγή ενέργειας επιλογής πλέον για τους περισσότερους ουρολόγους. Και όσο πάει περισσότερο, τίνει να καταστεί μονόδρομος, ας πούμε. Έχει πολλά χαρακτηριστικά, θα τα αναφέρει πιστεύω και ο κ. Καλογεράς μετά, έτσι, της ασφάλειάς της, σπάζει όλες τις πέτρες. Λοιπόν, το κόστος έχει πάει στο 50% από ό,τι ήταν, δηλαδή 25.000 ευρώ τώρα παίρνει πηγή λέιζερ, ας πούμε. Εγώ να πω και κάτι, δεν θα διαφωνήσω καθόλου με τον κύριο Σαλπικίδη και εγώ στην ίδια χώρα με εσάς ζω. Έχει απόλυτο δίκιο. Θα σας πω όμως, αφού θέλω να σας πω λίγο τη δική μας εμπειρία. Εντάξει, όταν ξεκινήσαμε να στήσουμε αυτή την ιστορία, νομίζω ότι στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης υπήρχαν τέτοια πράγματα. Όχι. Ξεκινήσαμε να κάνουμε τους πρώτους διαγωνισμούς. Φτιάξαμε τις προδιαγραφές, μπήκαν οι διαγωνισμοί σε πορεία, πέρασαν 1-2 χρόνια, άρχισαν να έρχονται τα πρώτα υλικά και αυτή τη στιγμή, ό,τι θα σας δείξει τώρα ο κ. Παπαλάκης και ο κ. Καλογεράς, εμείς το έχουμε στο νοσοκομείο μας σε σύμβαση. Αν μπορούμε να το κάνουμε εμείς αυτό, γιατί να μην μπορείτε να το κάνετε εσείς? Δεν μπορεί να υπάρχουν διαφορετικά καθεστώτα, κάτι δεν πάει καλά. Οι εταιρείες, οι αντιπρόσωποι των εταιριών που είναι εδώ και της Boston και της Cook μπορούν να σας ρωτήσουν ότι μας προμηθεύουν τα υλικά, απλήρωτοι άνθρωποι, όπως όλοι, αλλά μας τα προμηθεύουν βάσει συμβάσεων. Επομένως, αν εμείς έχουμε σύμβαση, προφανώς και το νοσοκομείο. Το Ιπποκράτιο μπορεί να έχει σύμβαση. Γιατί να μην έχει σύμβαση το Ιπποκράτιο, δεν καταλαβαίνω. Δεν θέλω να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Προτείνω να συνεχίσουμε. Αυτά που σας λέω πάντως είναι αλήθεια, δεν είναι ψέματα, τίποτα άλλο. Σας πιστεύουμε, αλλά εγώ σας δίνω μία πληροφορία που πιθανόν να σας φανεί χρήσιμη. Δεν ξέρω, δεν είναι εδώ ο Ανδρέας Σκολαρίκος, ο φίλος μας ο Σημανόγλιο, να σας πει ότι όταν πήγε και αυτό το 2005 στο Σημανόγλιο, τα μπαλόνια, τα νέφρομαξ, ας πούμε, διαστολής της νεφροστομίας δεν υπήρχαν. Τώρα τα χρησιμοποιούν όλη η ρουτίνα. Τα κάναν μέσω συμβάσεων. Δεν ξέρω από το Λαϊκό αν είναι κανείς εδώ αυτή τη στιγμή. Να μας πει κάτι αντίστοιχο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι αν αυτή η χώρα επιτρέπει στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης να κάνει σύμβαση ουρολογικών υλικών αναλώσιμων αυτού του είδους, προφανώς επιτρέπει και στα δικά σας νοσοκομεία. Δεν έχουμε άλλο καθεστώς εμείς. Άρα μπορεί να γίνει. Θέλει απλώς δουλειά. Αν θέλετε, ευχαρίστω να σας δώσουμε τις προδιαγραφές. Όποιος θέλει να τους στείλω με email. Όλες. Όλων των υλικών. Θα σας στείλω τον Αργύρη, μήπως δεν τα πάει καλά με την γραφειοκρατία. Μπορεί, γιατί έχει το μουστάκι του και λίγο τρομάζει ο Αργύρης. Ευχαριστώ. Ηρακλή, ναι. Αυτό ήθελα να πω. Εντάξει, δεν διαφωνούμε με αυτά που υπόθηκαν. Όχι, εντάξει, να επισημάνουμε ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι η διαδικασία. Επίσης, με την ευκαιρία, να πούμε κάτι ακόμα. Η ενδορολογία δυστυχώς δεν είναι ανοιχτό χειρουργείο. Στο ανοιχτό χειρουργείο λες, δώσ' μου μια λαβίδα άλλης και σου λέει, δεν έχω. Καλά, μου έφερε τι έχεις. Στην ενδορολογία δεν ισχύει αυτό. Στην ενδορολογία, ένα απλό σύρμα μπορεί να κάνει τη διαφορά από την απόλυτη επιτυχία και την απόλυτη επιτυχία. Είναι τεράστια σημασία των ενδορολογικών υλικών στην ενδορολογία, των αναλώσιμων, συγγνώμη.
δεν είναι ανοιχτό χειρουργείο. Επομένως, εμείς οφείλουμε να σας παρουσιάσουμε αυτή τη στιγμή αυτό που είναι state of the art. Τα επιμέρους προβλήματα τα αντιλαμβάνομαι και τα δέχομαι. Μισό λεπτό, Παναγιώτη. Ένας άλλος τρόπος που χρησιμοποιούμε εμείς στο νοσοκομείο το δικό μας, να οι εταιρείες εδώ το ξέρουν, επειδή δεν υπάρχουν με συμβάσεις και αργούν και δεν έχουν γίνει, κατά περίπτωση, την προηγούμενη μέρα τηλέφωνο, θέλουμε αυτό και αυτό και αυτό και θα χρεωθούν στον άρρωστο. Και αυτό είναι μια επιλογή όμως. Κύριε Δημητριάδης, ο Γιώργος. Με συγχωρείτε, θέλω να σχολιάσω λίγο αυτό που είπε ο συνάδελφος προηγουμένως. Στο δικό μας νοσοκομείο ακολουθείται μια άλλη πρακτική. Ό,τι δεν είναι συμβατικό και το παραγγέλνουμε για το συγκεκριμένο άρρωστο, την επόμενη μέρα καταλογίζεται στο γιατρό. Έχει καταλογιστεί. Εκκρεμούν εντάλματα στις εφορίες της Θεσσαλονίκης 2.000 και 3.000 ευρώ εις βάρος γιατρών. Λοιπόν, ας μου επιτραπεί λίγο να πω κάτι σχετικό με αυτά που λέγατε τώρα προηγουμένως, αλλά το οποίο νομίζω ότι αν δεν το ακολουθήσουμε μπορεί να θρηνήσουμε θύματα. Και ήδη έχουμε θρηνήσει. Ίσως ακούγεται κοινότυπο, αλλά νομίζω ότι δεν θα έπρεπε κανείς να προχωρήσει σε τίποτα, σε κανένα ενδουρολογικό χειρισμό, εάν πρώτα δεν αποσυμφορήσει ένα φραγμένο οροποιητικό, ώστε να είναι σίγουρος ότι δεν υπάρχει λίμωξη. Φαντάζομαι ότι δεν θα διαφωνήσει κανείς ότι πέρα από το να έχουμε έναν ουρητήρα προσβάσιμο, θα πρέπει να σκεφτόμαστε πολύ σοβαρά να βάλουμε ένα pigtail και να το αφήσουμε ένα χρονικό διάστημα, προκειμένου να έχουμε ένα κατά το δυνατό στήρο ουροποιητικό. Φαντάζομαι ότι ξέρουμε, ειδικά στην Αλεξανδρούπολη, υπάρχει και μια κακή πείρα. Σύζυγος ενός συναδέλφου, νεότατη, κατέληξε μετά από ουρητηροσκόπηση. Κατέληξε στη Θεσσαλονίκη, στη Δυτική Κλινική, όχι σε εμάς, έτσι. Θα μπορούσε να καταλήξει νομίζω στη θέλει οπουδήποτε. Έκανε το λάθος και την έφερε σε εμάς. Ας μείνει τουλάχιστον σαν αξίωμα αυτό σε οποιονδήποτε. Έτσι, είναι πραγματικά, και αυτό είναι μείζον malpractice. Πραγματικά πας φυλακή. Γιώργο, συμφωνούμε απόλυτα. Άλλωστε, βέβαια το αντικείμενό μας δεν είναι εδώ να πούμε τις ενδείξεις ουρητηροσκόπησης κλπ. Τα υλικά παρουσιάζουμε. Σαφέστατα δεν ακουμπάμε ούτε με ουρητηροσκόπηση, ούτε με διαδερμική, ούτε με εξωσωματική λιθοδρυψία ασθενή που έχει καλλιέργεια θετική. Άρα, όλοι αυτοί οι ασθενείς πρέπει, οι γιατρείς αυτές πράξεις πρέπει να έχουν μια καλλιέργεια εκ των προτέρων. Και αν φυσικά υπάρχει λίμωξη ενεργής, πρώτα θα αποσυμφορήσουμε το σύστημα και μετά θα παρέμβουμε. Αυτό είναι αυτονόητο. Έτσι. Λοιπόν, και περνάμε να δούμε τις συσκευές αφαίρεσης των λίθων. Τρεις μεγάλες κατηγορίες, τα baskets, οι λαβίδες grasps και οι λαβίδες tipo forceps. Τα baskets. Σκοπός της εφαρμογής τους είναι η σύλληψη και η απομάκρυση των συγκριμάτων των λίθων. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη ποικιλία σε μεγέθη, με συνήθι διάμετρο 34 French, αλλά και τελευταία και πολύ με μικρότερη διάμετρο. Ο μηχανισμός τους συνήθως γίνεται με ένα χειριστήριο, πλαστική θήκη, βλέπετε εδώ παράλληλα διάφορους τύπους μπάσκετ, με πλαστική θήκη, ένα μεταλλικό οδηγό και τέλος το καλάθι, το συρμάτινο μπάσκετ, όπου διατίθεται σε μεγάλη ποικιλία από διάφορα μεγέθη, με πολλές, λιγότερες σπήρες κλπ. Το υλικό κατασκευής τους, ατσάλι, αυτό ξεχάσετε το μάλλον, δεν ισχύει πλέον, είναι πολύ παλιό, τα περισσότερα είναι από νάιτλον. Και βέβαια, σημαντικό, η θέση του λίθου, ο αριθμός των συγκριμάτων του και το μέγεθος αυτών καθορίζουν την επιλογή του κατάλληλου μπάσκετ. Και βέβαια, εδώ έχω βάλει κακώς παρένθεση την εμπειρία του χειρουργού που πιστεύω ότι είναι το Α και το Ω. Το τι μπάσκετ θα χρησιμοποιήσει ανάλογα κατά περίπτωση με το τι λίθο έχουμε και σε ποιο σημείο. Λοιπόν, διάφοροι τύποι μπάσκετ βλέπουμε εδώ. Προβλήματα. Ένα. Δείξε μας λίγο τα δύο πρώτα και εξήγησε μας τα δύο πρώτα τι είναι που έχει στην εικόνα. Λοιπόν, το πάνω και το κάτω. Ένα κλασικό μπάσκετ με τρεις πύρες όπως το βλέπουμε και με άκρο τύπο εδώ. Να πω λίγο το πρόβλημα. Το χέλι καλά αυτό, ναι. Και το χέλι καλά. Ναι. Όπου τελικά τελευταία η εταιρεία έχει βγάλει αυτό που γίνεται. Έτσι πιο στρογγυλό, να πω λίγο για το πρόβλημα. Ναι. Λοιπόν, ένα μοναδικό και σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε με τα μπάσκετς είναι συνήθως η καθήλωσή τους με το λίθο εντός αυτών σε σημεία που υπάρχουν φυσιολογικά ανατομικά στενώματα. Ενδοκιστικό τμήμα ουρητήρα, διάφορα στενώματα, συνομένη κάλλη και σαφιένα. Το έχουμε δει και εγώ προσωπικά το έχω δει. Βάζουμε, εγκλωβίζουμε το λίθο μέσα στο μπάσκετ, πάμε να τραβήξουμε και δεν έρχεται τίποτα. Τραβάμε λίγο, βάζουμε δύναμη, δεν έρχεται και εκεί. Δεν ξέρουμε τι να κάνουμε πλέον. Έχει κουμπώσει το μπάσκετ και συνήθως ο λίθος μετά, όταν το ξεκουμπώνουμε, δεν απεγκλωβίζεται ο λίθος. Στις περιπτώσεις αυτές, συνιστάται σαφώς η αποδέσμευση του μπάσκετ από το χειριστήριο, η εξαγωγή του ενδοσκοπείου πολλές φορές και η επανεισαγωγή ξανά με οδηγό το ίδιο το μπάσκετ μέχρι το λίθο και κατακεντρωματισμός του λίθου, οπότε λεπταίνει ο λίθος και πολλές φορές τραβιέται. Ή αν υπάρχει δεύτερο κανάλι εργασίας, μπορούμε να βάλουμε ξανά την πηγή λέιζερ και να χτυπήσουμε το λίθο τώρα τελευταία. Λοιπόν, εδώ, όπως είπε και ο κ. Γιαννακόπουλος, εδώ βλέπουμε ένα μπάσκετο Helicar με τρεις πύρες, όπου αυτό είναι όντως
μπορεί να μας δημιουργήσει τέτοιο πρόβλημα που είπαμε παραπάνω. Γι' αυτό και οι εταιρείες συνήθως έχουν βγάλει διάφορες παραλλαγές, όπως αυτό το μπάσκετ που είναι πιο στρόγγυλο με τέσσερις σπήρες, όπου αυτό ανοίγει πιο εύκολα για απεγκλωβισμό του λίθου. Ή αυτού του είδους του μπάσκετ, όπου με ειδικό χειρισμό που έχει εδώ στη συσκευή, μπορεί να παίρνει διάφορα σχήματα και να ξετυλίγεται, να μετακινείται, με τελικό αποτέλεσμα όσο δυνατόν είναι δυνατόν να απεγκλωβιστεί ο λίθος. Στέλνω, σχολείο. Για τον μπάσκετ να μας πεις, για να πω για να κάνω ένα σχόλιο. Πώς χρησιμοποιείτε μπάσκετ για να βγάλετε τους λίθους από τον ορυτήρα, στα συγκρίματα εννοώ. Οι υπόλοιποι που δεν χρησιμοποιείτε μπάσκετ, τι χρησιμοποιείτε, λαβίδες. Πώς βάζετε λαβίδες, κύριε Καλογέρα, είστε μόνος σας. Και άλλοι, εντάξει, είστε και με άλλους. Θες κάτι να πεις, Χαρή? Ναι. Εγώ δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ μπάσκετ από τον ορυτήρα, ακριβώς γιατί φοβάμαι αυτό το πράγμα που λέτε ότι μπορεί να συμβεί. Έχω βρει πάρα πολύ χρήσιμο τον κόνο, ο οποίος ποτέ δεν υπάρχει περίπτωση να σου χαλάσει τον ορυτήρα. Και το πολύ πολύ να μην φέρει την πάτρα κάτω. Γιαννακόπουλε, μια ερώτηση. Παρακαλώ. Επιμένετε να αφαιρέσετε όλα τα κομμάτια ή θα κρίνετε ότι κάποια θα φύγουν ούτως ή άλλως και δεν κάνετε πολλούς χειρισμούς για να τα βγάλετε όλα? Θα μεταβιβάσω την ερώτηση στον κύριο Παπαλάκη καταρχήν και θα απαντήσω κι εγώ. Ναι, μερικά κομμάτια τα αφήνω. Προσωπικά, εγώ μερικά κομμάτια τα φύγω όσα εκτιμώ ότι μπορούν να φύγουν. Τα αφήνω με ένα στέντ που σύντομα βάζω μετά και σύντομα μετά έχω αποτέλεσμα και φεύγουν. Δεν τα βγάζω όλα. Λοιπόν, εγώ η φιλοσοφία μου είναι με τις πέτρες ότι μην τις εμπιστεύεσαι. Ίσως γιατί είναι γένους θηλυκού. Προσπαθώ να τις βγάλω όλες. Δηλαδή, και ό,τι μπορώ να βγάλω, το βγάζω. Φυσικά πολλά συγκρίματα θα φύγουν μόνα τους. Γι' αυτό πρέπει να ξέρεις περίπου τα μεγέθη. Το καλύτερο είναι να συγκρίνεις το σύγκριμα που βλέπεις μπροστά σου με κάποιο εργαλείο, π.χ. με την άκρη του μπάσκετ, που ξέρεις πόσο είναι σε διάμετρο και να καταλάβεις με τι σύγκριμα έχεις να κάνεις. Αν καταλάβεις ότι έχεις ένα σύγκριμα της τάξης ενός χιλιοστού, ας πούμε, θεωρητικά θα πέσει μόνο του. Γενικώς όμως αυτά που νομίζω ότι μου μοιάζουν πιο μεγάλα, προσπαθώ να τα βγάλω. Κάτι θες να πεις, Νίκο? Λοιπόν, επίσης ένας κανόνας γενικός στην ορυτηροσκόπηση είναι, αλλά αυτό ισχύει κυρίως για αυτούς που έχουν στη διάθεσή τους holmium laser. Το καλύτερο που έχεις να κάνεις με την πέτρα του ορυτήρα είναι να τη σπάσεις, να την κονιορτοποιήσεις. Δηλαδή, στον ορυτήρα, όσες λιγότερες φορές μπεις και βγεις, τόσο καλύτερα και για σένα και για τον ορυτήρα. Επομένως, αν έχετε laser, η φιλοσοφία της προσέγγισης είναι: φτάνουμε στην πέτρα, την κάνουμε σκόνη και φεύγουμε. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, προσπαθούμε να τις σπάσουμε σε μεγάλα κομμάτια. Γενικώς, αποφύγετε να βάζετε εργαλεία για να τραβήξετε πέτρες. Αν αυτό πρέπει να γίνει και σας αρέσουν οι λαβίδες πολλαπλών χρήσεων που είναι και φτηνές, κανένα πρόβλημα. Εμένα μου αρέσουν πολύ τα μπάσκετ. Τα μπάσκετ σε όλο τον ορυτήρα, από πάνω μέχρι κάτω. Όμως θα σας πω ότι μετά από πολλές δοκιμές και εγώ μετά από ατυχή συμβάματα, κατέληξα σε ένα μοναδικό μπάσκετ για διευκόλυνση δική μου και του προσωπικού. Αλλά αυτό σημαίνει ότι αυτά που καταλήξατε δεν ισχύουν, έτσι. Το οποίο δεν θα σας πω ποιο είναι, αλλά θα σας πω ένα πράγμα. Οι εταιρείες όλες έχουν πλέον μπάσκετ από Nightingale. Μην αγοράζετε μπάσκετ από ατσάλι. Αυτά τα stainless steel. Αυτά είναι σκληρά και όταν εγκλωβιστεί μέσα η πέτρα, τέλειωσες. Η πέτρα δεν φεύγει από εκεί. Πρέπει να συναρμολογήσεις το μπάσκετ, να μπεις δίπλα με ποικίλη τοληψίας, να σπάσεις και να βγεις. Τα μπάσκετ από Nightingale, επειδή είναι πολύ μαλακά και έχουν μνήμη, μπορούν και απεγκλωβίζουν τους λίθους. Είτε από μόνα τους, δηλαδή αν ανοίξεις και το σπρώξεις πάνω στο τοίχο, αυτό τσακίζει, είναι εύκαμπτο, τσακίζει, η πέτρα θα βρει δρόμο να φύγει. Ή χρησιμοποιώντας κάποιες πατέντες όπως αυτές, αυτή που βλέπετε στη δεύτερη εικόνα εδώ, από αριστερά εννοώ δεύτερη, είναι το μπάσκετ που έχει φτιάξει η Μπαρτ. Αυτό ήταν ένα μπάσκετ που όταν ανοίξει, εγκλωβίσει την πέτρα, είχε μια ροδέλα. Την περιστρέφεις και αυτό αρχίζει και στρίβει, μαζεύει και αφήνει ένα κενό και η πέτρα φεύγει. Δεν είναι τόσο πρακτικό και τόσο καλό όσο στη σκέψη, στα θεωρία, εν πάση περιπτώσει, το συνέλαβαν. Οι εταιρείες όπως η Cook και η Boston έχουν κάνει το εξής μυστικό τώρα. Έχουν μπάσκετ που όταν τα τραβήξεις κοντά έχουν τέσσερα σύρματα. Αν το ανοίξεις πλήρως, τα τέσσερα σύρματα γίνονται δύο. Οπότε η πέτρα μπορεί να φύγει από μέσα. Δηλαδή, κοντολογίες για να μην λέμε πολλά. Τα σύγχρονα λοιπόν μπάσκετ είναι πάρα πολύ ασφαλή για όλο τον ορυτήρα. Και έχουν το μεγάλο πλεονέκτημα, τα Nightingale, ότι μπορούν να απεγκλωβίσουν το λίθο, ώστε να μην χρειαστεί να αποσυναρμολογήσεις. Λοιπόν, θα μας πει καταρχήν η εταιρεία. Πείτε μας λίγο εσείς της Boston εκεί που σας βλέπω. Είναι μιας χρήσης ή... Ωραία. Κυρία Καλογύρου, εσείς, η Cook. Οι εταιρείες τα βγάζουν για μιας χρήσης. Αλλά... Αλλά η εμπειρία μου δείχνει τα τελευταία 2-3 χρόνια ότι τα μπάσκετ ξαναχρησιμοποιούνται. Λοιπόν. Και πώς λέω η εμπειρία μου.
λέω ότι δεν μπορεί να αυξάνουμε 20% κάθε χρόνο τις πωλήσεις των stands και να μειώνονται κατά 30% οι πωλήσεις των baskets. Κάτι παίζει. Ναι. Κρατάνε πολύ δυστυχώς. Ωραία. Λοιπόν, αυτό είναι αλήθεια. Το λέμε σε αυτή την αίθουσα ανεπίσημα. Τα μπάσκετ αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ακόμα και με αποστήρωση, κανονική αποστήρωση, τουλάχιστον 2-3 φορές. Κάποια στιγμή θα σας αφήσουν στη μέση του χειρουργείου, να το ξέρετε, δηλαδή δεν θα ανοίγει το μπάσκετ ή δεν θα κλείνει. Αν κάποιος τα αποστηρώνει σε Sidex, το οποίο δεν είναι σωστός τρόπος αποστήρωσης, μπορούν να κρατήσουν για μήνες. Αλλά σε κανονική αποστήρωση, τουλάχιστον 2-3 φορές ένα μπάσκετ μπορεί να δουλέψει. Εντάξει. Αλλά αυτό δεν θα το ακούσατε ποτέ εδώ μέσα. Συνεχίζουμε. Έτσι, ένα άλλο τύπο μπάσκετ, το κόμπας όπως το ονομάζεται, που πιθανόντα να το έχετε και στα χέρια σας, όπου το χαρακτηριστικό εδώ είναι ότι... Συγγνώμη λίγο, αυτό το δείξω πούμε. Το μπάσκετ και πες το λίγο, ναι. Όπου εδώ στην κορυφή του φαίνεται, ίσως δεν φαίνεται εδώ καλά, αλλά αν το δείτε, σας έχει μοιραστεί, υπάρχει σαν ένα διχτάκι το οποίο πέρα από τη σύλληψη των τεμαχίων του λίθου, μπορούμε να το κατεβάσουμε και να τα παρασέρνει τα τεμάχια προς τα κάτω και να τα βγάζει από το εταιρικό στόμιο. Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο μπάσκετ. Νομίζω έχει και η Boston κάτι αντίστοιχο τώρα. Το οποίο τι κάνει, όταν ανοίξει την άκρη, είναι σαν πλέγμα, σαν δίχτυ. Δηλαδή το κομμάτι που είναι πάνω δεν φαίνεται καλά εδώ. Πρέπει να κυκλοφορεί, πρέπει να υπάρχει ένα encompass. Encompass λέγεται, υπάρχει ένα εδώ μέσα. Να το έχει ο συνάδελφος. Στην άκρη του είναι σαν διχτάκι. Όταν το ανοίξει λοιπόν και έρχεσαι προς τα κάτω, αυτό σαρώνει ό,τι μικρό σύγκριμα βρει στο δρόμο του. Το σαρώνει και το φέρνει κάτω. Εντάξει. Οπότε είναι πολύ ωραίο μπάσκετ για να σαρώσει τον ουρτήρα μετά από ουρτηροσκόπηση. Δεν ξέρω, ας το δούμε στην αδελφή. Μοιράστε το λίγο, ας κυκλοφορήσει λίγο, λίγο να το δούμε. Δηλαδή είναι πολύ καλό, πολύ καλό μπάσκετ. Μια ερώτηση τελευταία για τις κυρίες πίσω. Ποιο είναι το μικρότερο μπάσκετ που έχει εταιρεία σας σε διάμετρο? 1,3. Mm. Προσέξτε. 1,5. 1,5. Από τα 3 French που ξεκινήσαμε, έχουμε φτάσει στο 1,3. Mm. Όμως να ξέρετε ότι είναι αρκετά πιο ακριβό, η τεχνολογία αυτή πληρώνεται. Και σε 1,7 υπάρχει αυτό που βλέπετε για τα πολλά συντρίμματα. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι τόσο φοβερό πλεονέκτημα. Είναι όταν χρησιμοποιείς εύκαμπτο. Στο μεταλλικό εργαλείο δεν έχει καμία σημασία, πάρτε ένα τριάρι, είναι ό,τι πρέπει. Όταν χρησιμοποιείς εύκαμπτο όμως που θες νερό να τρέχει, γιατί το νερό σου δεν έχει καλή ροή στο εύκαμπτο με 3 φρέντς μέσα στο κανάλι, το 1,3-1,5 είναι τεράστια σημασία. Και όταν δουλεύει στο νεφρό και πρέπει να αγωνιώσει το εργαλείο σου στο maximum, είναι σημαντικό να έχει 1,3 friends μέσα ή 1,5 friends και όχι 3 friends. Επομένως έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Το κακό είναι ότι δεν είναι τόσο γερά όσο είναι τα 3 friends. Δηλαδή είναι πιο αδύναμα λίγο και φθύρονται πιο εύκολα. Κάτι άλλο. Πάμε. Και εδώ άλλο τύπο μπάσκετ από τις διάφορες εταιρείες με διάφορα, όπως είπαμε, μεγέθη, με σπήρες. Λοιπόν, οι λαβίδες τύπου Graspers. Όπως και τα μπάσκετ, έτσι και οι λαβίδες αφαίρεσης ξένων σωμάτων, γκράσπερς είναι κατασκευασμένες από ατσάλι και αυτό, όπως είπαμε, παλιά τεχνολογία, ξεχάσιτο, ή από νάιτιλον. Περικλείονται εντός θήκης και η διάνοιξή τους γίνεται και εδώ με ειδικό χειριστήριο. Υπάρχει μεγάλος αριθμός λαβίδων αφαίρεσης των λίθων αυτών, από μεγέθη με 1,9 έως 5 φρέτες, αλλά τελευταία πάμε πιο χαμηλά στη διάμετρο. Και βέβαια εδώ η συχνότερα χρησιμοποιούμενη λαβίδα είναι αυτή με τα 3 σκέλη, που μια εταιρεία που ονομάζεται και 3SEPT. Μετά τη σύλληψη του λίθου με τη λαβίδα, η ασφάλεια κατακράτηση αυτού του λίθου σαφώς υπελείπεται αυτό το μπάσκετ, αλλά η αμπεμπλοκή του λίθου σε τις περιπτώσεις αυτές είναι πιο ευχερέστερη. Και βέβαια είναι σκόπιμη χρήση όλων αυτών των συστημάτων να γίνεται πάντα υπό ενδοσκοπικό έλεγχο, δηλαδή να βλέπουμε τι τραβάμε και τι βγάζουμε. Έτσι, χαρακτηριστικά παραδείγματα για τις λαβίδες, αυτή η zero τύπου λαβίδα και με τα 3 σκέλη, νομίζω όσοι ασχολούμαστε όλοι την ξέρουμε, πολύ βολική λαβίδα με μεγάλη χρησιμότητα. Στέλνει σχόλιο σε αυτές? Όχι, εντάξει, προχωράμε. Λοιπόν, και προχωράμε στις λαβίδες τύπου Swarm Forceps. Αποτελούνται από απλό μηχανισμό που συνήθως καταλήγει σε 80 άκρα, σχετικά μικρό κόστος, πολλαπλών χρήσεων, επαναλαμβανόμενες δηλαδή που στηρώνονται και διατίθεται βέβαια ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο ενδοσκόπιο σε διάφορα μεγέθη. Είναι αρκετά ευμεγέθη, 3 και πάνω φρέντς συνήθως. Χρησιμοποιούνται εκτός από αφαίρεση λίθων όταν υπάρχει η μύτη σαν κουταλάκι που ξέρουμε και για βιοψία και βέβαια. Οι τελείως άκαμπτες χρησιμοποιούνται πιο για διαδερμικές επεμβάσεις. Βλέπουμε διάφορα σχήματα, διάφορα μεγέθη από διάφορες εταιρείες. Λοιπόν, ένα συγκριτικό πίνακα στα μπάσκετ που είδαμε με τα λαβίδες τύπου Graspers. Τα μπάσκετ. Προβλήματα, χαρακτηριστικά, πιθανή καθήλωσή τους με το λίθος σε διάφορα σημεία από αυτό που συζήτησαμε εκτενέστερα προηγουμένως, αυξημένος κίνδυνος τραυματισμού τυχόματος του ρητήρα, αλλά σύλληψη και κατακράτηση του λίθου δυνατή, ασφαλής.
Οι τύπου γκράσπους λαβίδες, ιδίως αυτοί με τρία σκέλη, ευχερέστερη επιπλοκή του λίθου, πιθανότητα τραύματος του τυχόμενου του ρητήρα είναι πλέον μικρή και βέβαια πιο ασφαλής η μετακίνηση λίθων εντός καλύκων γιατί βοηθά και στο ανώτερο ορμητικό σε κάλικες και ανώτερο τμήμα του ρητήρα. Άλλο συγκριτικό πίνακα στα μπάσκετ με τις λαβίδες πολλαπλών χρήσεων, τα φόρσεπς που είδαμε, άλλα χαρακτηριστικά του μπάσκετ, δυνατότητα ευχερούς απομάκρυσης πολλαπλών συγκριμάτων του λίθου, δυνατότητα αφαίρεσης και ολόκληρου του λίθου πολλές φορές, αλλά με αυξημένο, όπως είπαμε, κίνδυνο τραυματισμού ρητήρα. Το οπτικό πεδίο επηρεάζεται λιγότερο και βέβαια έχουν κόστος, όπως είπαμε, είναι αναλώσιμα. Ενώ οι λαβίδες τύπου φόρσεψη πολλαπλών χρήσεων, ευχερείς απομάκρυση των μικρών συγκριμάτων και βέβαια δυνατότητα και αφαίρεσης λίθου. Πρόθεση του μηχανισμού διάνοιξης πρέπει να γίνει μέσω του ενδοσκοπίου. Πολλές φορές η όραση δεν είναι καλή και πρέπει να το βάλουμε πιο βαθιά για να ανοίξουν τα σχέδια της λαβίδας. Και βέβαια μικρό κόστος πολλαπλών χρήσεων.